Καλησπέρα παιδιά, καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς Total War Attila Western Roman Empire. Βρισκόμαστε σίως στο έτος 414, καλοκαιράκι, εδώ στην στρατιωτική μας περιοχή, στην Δαλματία. Έχουμε φτιάξει τα κατάλληλα κτίρια, περιμένουμε να γίνει και το Blacksmith που θα μας δώσει melee damage 5% για όλες τις μονάδες. Το armory έχει γίνει, έχει κατασκευαστεί. Έχουμε φτιάξει ιερείς. Δεν έχω προβεί σε κάποια επιθετική ενέργεια, ούτε μου έχουν κάνει κάτι από την τελευταία φορά. Αυτά, δεν έχουμε κάνει κάτι. Έχουμε ρίξει απλά χρήματα σε περιοχές που είχαν θεματάκι με τα τρόφιμα και με το sanitation κάποια. Θα περάσω απλά στον επόμενο γύρο. Παίρνουμε 16.800 σε κάθε γύρο. Ξέρετε τι σκεφτόμουν. Σκεφτόμουν πως... είναι καιρός να ανεβάσουμε λιγάκι την φορολογία στις περιοχές μας. Αυτό θα εξαλείψει ως ένα σημείο, ως ένα βαθμό, μέχρι εκεί δηλαδή που θα είμαστε κι εμείς διατεθειμένοι να διατηρήσουμε τους υψηλούς φόρους, ένα χαμηλό επίπεδο στο immigration. Το σκεφτόμουν να το κάνουμε, είναι ένα ψηλό ρίσκο, γιατί θα πέσουν τα έσοδα που παίρνουμε. Παίρνουμε ήδη 17.000. Για να δούμε τις περιοχές μας, immigration είναι στο 90% οι περισσότερες. Είναι στο 90% οι περισσότερες. Και... το immigrants είναι μείον, ρίχνει μείον 9 το public order. Είναι κακό αυτό. Παρ' όλα αυτά σκέφτομαι να το κάνουμε. Θα δούμε πότε θα το κάνουμε. Εδώ μπορούμε να αναβαθμίσουμε πλέον τις μονάδες μας. Ξυλοβαρετή διαδικασία αυτή. Να δούμε θα μπορέσει όμως να γυρίσει πίσω. Πιστεύω θα μπορέσει, ναι. Πλέον οι μονάδες μας γίνονται πιο ισχυρές, πιο δυνατές. Εσύ εδώ στα σύνορα, να πάρεις και εσύ την αναβάθμισή σου. 2.600. Έτσι φεύγουν τα χρήματα, για να ξέρετε. Να βάλουμε και τον ήρωά μας μέσα στο στράτευμα. Να βάλουμε και αυτόν τον ήρωα εδώ σε αυτό το στράτευμα. Ωραία, σιγά σιγά πρέπει να στείλω αυτούς εδώ πάνω και να φέρω αυτούς σιγά σιγά προς τα πίσω, για να πάρουν και αυτή την αναβάθμισή τους. Εδώ οι Guardians μας περιμένουν βασικά την κατάλληλη στιγμή να επιτεθούν. Θα τους κάνουμε δολιοφθορές με τους πράκτορες μας εμείς. Failure. I feel Christ's presence. Εδώ μπορώ να φτιάξω άλλο. Ναι, μπορώ να φτιάξω ακόμη έναν. Success ο δεύτερος. Misdirect Army. Αυτόν θα χρησιμοποιήσω. Αυτόν εδώ θα χρησιμοποιήσω. Λοιπόν, δεν έχω να κάνω κάτι άλλο. Έχουμε 7.000 στο ταμείο. Να ρίχνω μια ματιά στους στρατηγούς μου, να δω πού κυμαίνεται η πίστη τους. Ποιος είναι αυτός που δυσαρεστείται. Βρίσκεται στην Καρθάγκο Νόβα. Μπορώ να τον διώξω βασικά. Μάλιστα, θα το κρατήσω λιγάκι ακόμη. Θα πρέπει να τους προσέχουμε λιγάκι αυτούς. Μην γίνει κανένας εμφύλιος. Αυτός εδώ που βρίσκεται. Α, είναι εδώ πάνω αυτός. Ωραία, οκ. Okay. Θα τους προσέχουμε. Θα τους προσέχουμε αρκετά. Θα ρίξουμε λίγα χρηματάκια σε πόλεις. Εδώ βλέπουμε τις πόλεις τις ανεβάζω στο μέγιστο επίπεδο. Αυτό μπορώ να το ανεβάσω, φαντάζομαι. Ωραία, έχουμε 2.600, θα τα κρατήσω. Και θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Έχουμε 1.400 φαγητό.
που φαντάζομαι θα πέσουν τώρα σε αυτό το γύρο, λόγω του χειμώνα. Ιούνιοι έχουν περάσει στα σύνορά μας. Μάλιστα, είμαστε στο έτος 414. Σκέφτομαι να κάνουμε αυτό που είπα, να ανεβάσουμε τους χώρους. Growth 0, public order μείον 4. Τους βάλω στο full. Εδώ βλέπετε ότι λέει ότι μειώνει το immigration. Ρίχνει το growth μείον 3 και το public order μείον 25. Η Αφρική έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Θα παίρνουμε 35.000 ένα γύρο. Το αφήνουμε. Θα το αφήσουμε για λίγους γύρους, θα το ελέγχουμε όμως. Εδώ θα ανεβάσουμε το City Waterworks και το και τα διαμάντια, το ορυχείο. Έχουμε 11.000. Θα ανεβάσουμε και το φαγητό εδώ. Θα ανέβει και το public order, θα ανεβάσουμε και το Waterworks. Και θα περάσω στον επόμενο γύρο. My wits and words are yours. Ready, willing and able. The spirits. Οι ούτι κατεβαίνουν προς τα κάτω. Έχουμε ειρήνη έχουμε ειρήνη μεταξύ μας. Αλλά δεν μου άρεσε καθόλου που έχει έρθει τόσο χαμηλά. $35.000 ένα γύρο. Για να δω, είναι η μοναδική ορδή, όχι, δεν είναι η μοναδική αυτή που είναι εδώ. Θα τους κηρύξω τον πόλεμο. Είναι εδώ πάνω, ε. Οκ, ας τους λιγάκι ακόμη. Θα φέρω μονάχα, θα πάω αυτόν βασικά. Εδώ. Θα φέρω αυτόν πίσω να κάνει και αυτός τις αναβαθμίσεις του. Πάρα πολύ ωραία. Έχουμε 35.000. Θα ήθελα να ανεβάσουμε τις άμυνες εδώ στην περιοχή. Μία και μία, δύο. Και τα υπόλοιπα θα τα ρίξουμε σε αναβαθμίσεις υγιεινής. Ωραία. Τέλος τα χρήματα. Στην πολιτική σκηνή όλα πάνε μια χαρά προς το παρόν.
Ωραία, πρέπει να ξεκλειδώσουμε αυτή την τεχνολογία εδώ για να αναβαθμίσουμε περισσότερο τα κτίρια εδώ, τα armorer και τα armorer και τα blacksmith. Θα πάρω αυτόν τον στρατό από εδώ και θα τον φέρω εδώ. Και θα πάρω αυτόν τον στρατό που σίγουρα είναι μεγαλύτερο φόβητρο και θα τον φέρω εδώ. Στη συνέχεια θα τον πάρω και θα τον φέρω εδώ. Ρίχνουμε χρήματα σε πόλεις, σε περιοχές που χρειάζονται υγιεινή. Να ανεβάσουμε την υγιεινή, τα κτίρια που είναι απαραίτητα για την υγιεινή, στο τρίτο επίπεδο τουλάχιστον, για αρχή. Κοστίζει περίπου 5.000 το καθένα. Και τέλος τα χρήματα. Τέλος τα χρήματα. Για να δούμε λιγάκι εδώ. Αν κοκκίνησε κάποια επαρχία. Ακόμη όχι. Ήταν στο 90% το immigration. Το immigrants εδώ. Έχει πάει στο 72. Ευχάριστο. Εδώ ήταν στο μείον 9. Το immigrants έχει πάει στο μείον 6, δηλαδή ρίχνει, εκεί που έρχεται μείον 9 βαθμούς στο public order, τώρα το ρίχνει μείον 6 εδώ. Παίρνουμε και χρήματα, θα τα ρίξουμε όλα σε αναβαθμίσεις κτιρίων, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό, δεν ανησυχούμε. Η μόνη μου έγνοια στην παρούσα φάση είναι η στρατηγή μου. Μόνο αυτούς θέλω να κρατήσω ικανοποιημένους. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Πιστεύω ότι δεν θα ήταν και τόσο καλό να τα βλέπετε αυτά, οπότε εάν δεν συμβεί κάποια μάχη, ας πούμε, θα επανέλθω την ώρα, την στιγμή που θα λήξουμε το υψηλό public order και θα το επαναφέρουμε στα προηγούμενα επίπεδα. Οπότε θα παίξω μερικούς γύρους μόνος μου, 4-5, κάπου εκεί φαντάζομαι, και θα επανέλθω. Σας καλωσορίζω στο έτος 417. Αν με ρωτήσετε τι έχω κάνει ως τώρα, θα σας πω next turn, μόνο, τίποτα άλλο. Έριχνα μόνο χρήματα σε λιμάνια για να έχουμε φαγητό και έριχνα και χρήματα σε sanitation. Θα ήθελα να ρίξουμε μια ματιά στο public order. Πέφτει σε πάρα πολλές περιοχές και πέφτει ραγδαία. Στην Αφρική έχει πάει στο μείον 46, αλλά το immigration έχει στρώσει. 23% εδώ, 2%, 0% εδώ πάνω. Εδώ έχουμε και τον κυβερνήτη για το immigration, οπότε λογικό είναι. Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να το αλλάξουμε αυτό. Παίρνουμε 30 χιλιάρικα ένα γύρο, θα το ρίξουμε στα φυσιολογικά επίπεδα. Και θα παίρνουμε 12.000 ένα γύρο. Έχουν φύγει περισσότεροι μετανάστες που έφερναν χρήματα στην αυτοκρατορία και από 17.000 θα πέσει, πέφτει κιόλας, πέφτει επειδή έχω φτιάξει και sanitation και τα λιμάνια δεν έχουν ανέβει ακόμη, οπότε είναι και ένας λόγος κι αυτός. Για να δούμε τώρα οι περιοχές μας. Ανεβαίνουν με πολύ μεγάλο ποσοστό πλέον, συν 14, συν 13, οι κόκκινες περιοχές με ενδιαφέρουν, συν 10, συν 12, συν 10, συν 11, συν 9, συν 10. Αρκετά καλό. Το immigration έχει πέσει στο μείον 1, το immigrants. Οπότε τώρα θα το αφήσουμε να ξανανεύει πάλι και θα ξανακάνουμε πάλι το ίδιο αν χρειαστεί. Έχουμε 71.000 στο ταμείο και παίρνουμε 12.000 ένα γύρο, τα οποία θα αυξηθούν σιγά σιγά. Δεν έχουμε πρόβλημα. Θα περάσω τις πόλεις αργά αργά μία-μία να δείτε κι εσείς, τις περιοχές μάλλον, για να δείτε κι εσείς τι έχουμε κάνει. Οι περιοχές που σας ενδιαφέρουν μπορείτε να πατήσετε pause. Εγώ θα ρίξω απλά μια ματιά να δω αν χρειάζεται κάτι άλλο αναβάθμιση.
Όταν θα περιμένω να γίνει το λιμάνι, να δω και που, σε τι επίπεδο θα κυμανθεί το, το sanitation και σε τι και πώς θα κινηθεί και το public order, οπότε μπορώ να περιμένω. Στην Καρθάκο δεν ξέρω αν θα ήταν ωραία να ανεβάσω, να αλλάξω το λιμάνι από εμπορικό, να το κάνω fishing port. Μάλιστα, δεν νομίζω ότι θα ήθελα να αλλάξω κάτι από όλα αυτά. Ακόμη τουλάχιστον. Ίσως εδώ να ήθελα να φτιάξω κάτι ακόμη για φαγητό. Και να ανεβάσω και το Governor Estate. Παράλληλα. Στην Ταράκο θα ήθελα να ανεβάσω το λιμάνι. Εδώ πάνω στην περιοχή της Καλλιδονίας θα ήθελα να φτιάξω εδώ φάρμες και να γκρεμίσω αυτό εδώ. Να φτιάξω κάτι για sanitation, ακόμη ένα κτίριο. Ή να μην φτιάξω ακόμη ένα κτίριο και απλά να ανεβάσω αυτό. Θα ανεβάσω αυτό, να σ' ανεβάσω αυτό και σ' ανεβάσω και αυτό. Και θα δούμε. Στην Baetica, στην 6 το Sanitation, οπότε ας ανεβάσω λιμάνι. Έχουν πάει 44 χιλιάρικα τα χρήματά μας. Τι είναι τα χρήματα, ατμός είναι, φεύγουν. Έτος 417 άνοιξη. Στην πολιτική σκηνή τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Αν εξαιρέσουμε αυτόν εδώ τον Τατουρνίνιους, ο οποίος βρίσκεται εδώ πάνω. Commander. Όλα τα άλλα είναι καλά. Οι Ούνοι δεν μας ξαναενόχλησαν, μία στρατιά μπήκε εδώ και την εξολόθρευσα, δεν ήταν τίποτα σημαντικό. Πλέον είναι άφαντοι εδώ και 6 γύρους περίπου. Δεν μας έχουν ενοχλήσει καθόλου. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο και θα ανακαλύψουμε και καινούργια τεχνολογία πλέον. Θα αναβαθμίσουμε και τα armorer που θέλουμε για να κάνουμε τις δυνάμεις μας ακόμα πιο ισχυρές. Θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά σιγά να χτίζουμε και καμιά εκκλησία, να αλλάξει λιγάκι η θρησκευτική επιρροή του λατινικού χριστιανισμού να ανέβει. Κάπου είδα τους Ούνους ανεβαίνουν εδώ προς τα πάνω, δεν ξέρω που πάνε. Α, ανεβήκαμε και ανέβηκε και η δύναμή μας. Πλέον μπορούμε να φτιάξουμε δύο στρατούς ακόμη και, και μια μονάδα πλοίων. Ενδιαφέρον, ενδιαφέρουσα εξέλιξη. Και να έρθουμε στα Σάλωνα να ανεβάσουμε τις πόλεις πλέον. Για να δω μέχρι πού ανεβαίνει αυτό. Α, πάει μέχρι σε επίπεδο 3. Αλλά θα έχουμε πρόβλημα με το sanitation σε αυτή την περίπτωση, οπότε θα πρέπει να φτιάξω και εδώ κάποια κτίρια για sanitation. Ωραία, θα ανεβάσω... Α, θα έχουμε πρόβλημα στα σάλωνα. Θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα στα σάλωνα. Όσον αφορά το sanitation. Ας είναι, δεν πειράζει. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα. Θα ανεβάσω και αυτό το κτίριο. Σε πόσους γύρους θα γίνει? Σε 4 γύρους θα μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε περισσότερες τις μονάδες μας. Λοιπόν, να ρίξω μια ματιά εδώ θέλω. Πάρα πολύ ωραία. Ανεβαίνουν όλες οι περιοχές. Θα επανέλθει το public order τα επίπεδα που ήταν και πριν. Το immigrants είναι ακόμα στο 24%.
εξαιρετικό. Και τι θα ήθελα, και τι θα θέλαμε να ανεβάσουμε τώρα είναι το θέμα. Καταρχάς, έχουμε χρήματα, θα ξεκλειδώσουμε αυτή τη τεχνολογία εδώ. Και στη συνέχεια θα ξεκλειδώσουμε την Elite Palatina, ακόμα πιο εξελιγμένη μηχανή μάχης. Θα αλλάξουν αυτοί εδώ δηλαδή, οι Defensors. Δεν νομίζω να θέλω να χρησιμοποιήσω τα χρήματα κάπου αλλού. Έχουμε αρκετά τρόφιμα. Ναι, στην παρούσα φάση ίσως και να μην ήθελα να τα χρησιμοποιήσω κάπου αλλού. Ίσως εδώ, δεν ξέρω. Sanitation 9. Και Public Order 11. Ναι, ας φτιάξω εδώ ένα λιμάνι. Ας ανεβάσω και εδώ λιγάκι την φάρμα. Αυτά, δεν θέλω να κάνω κάτι άλλο. Έχουμε 22.000 στο ταμείο, θα τα κρατήσω. Είδατε πόσο βαρετό είναι έτσι. Να σας δείχνω συνέχεια αναβαθμίσεις. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο. Να δείξω μια ματιά στην πολιτική σκηνή. Αυτός εδώ εξακολουθεί να έχει προβληματάκια. Θα δούμε πώς θα τα λύσουμε. Θα ήθελα αυτή η γραμμούλα να ήταν εδώ, στη μέση. Αλλά θέλει πάρα πολλά influence για να κάνουμε gather support. Ο βασιλιάς μας θα ήθελα να δώσει μάχη. Να δώσει κάποια μάχη. Θα τραβήξω τον βασιλιά μας, μιας και τον ανέφερα πιο πίσω, στο Virinum. Θα περάσουμε στον επόμενο γύρο, δεν θα δώσω κάπου κάποιον κυβερνήτη. Βρισκόμαστε στο 417, σε 8 χρόνια περίπου. Θα ολοκληρωθεί το campaign. Σε 8 χρόνια παιχνίδιου δηλαδή. Θα ξεκλειδώσουμε την τεχνολογία New Conscription System, που θα κάνει replace τους Elite Ballistari και τους Elite Palatina. Οι στρατηγοί μας θα γίνουν πιο δυνατοί, παίρνουν upgrade πλέον. Αυτός εδώ από μίλια τάξη είναι 14, θα πάει συν 29. Από μίλια damage 44 θα μείνει 44. Το charge bonus θα γίνει 48 από 5. Η άμυνα θα πάει 30, από 33-57. Η πανοπλία θα πάει από 57-61. Το health θα πάει από 143 στο 282, τεράστια άνοδο. Το ηθικό θα παραμείνει ως έχει. Και η ταχύτητα θα αυξηθεί στο 73. Πάρα πολύ καλό. Θα αναβαθμίσουμε όλους τους στρατηγούς μας. Έχουμε ακόμα έναν στρατηγό εδώ κάτω. Γιατί, τι δουλειά έχει εδώ κάτω αυτός ο στρατηγός. Γιατί τον κρατάω εδώ κάτω και δεν τον ανεβάζω προς τα πάνω αυτόν. Ας το κάνω. Πάμε. Έλα πάνω. Για πάμε πάνω. Οπότε θα ενισχύσουμε τις γραμμές μας με ακόμη ένα στράτευμα. Και δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα να φτιάξω ακόμη ένα στράτευμα, να το βάλω κάπου εδώ. Γιατί όχι. Γιατί όχι. Χρήματα έχουμε. Ας κάνουμε κάμια διολιοθωρά εδώ. Success. Bringing destruction and chaos. Success. Οι κατάσκοποι μας τα πηγαίνουν περίφημα. Έχουμε 36.000 στα ταμεία και παίρνουμε 16.000 ανά γύρω. Θα έρθω στην Ντομάβια και θα
ή μάλλον θα τον βγάλω αυτόν έξω, θα τον βάλω κάπου. Ή μάλλον άστον όπως είναι, δεν πειράζει. Ή μάλλον όχι, βγάλω τον έξω. Μπες κάπου εδώ. Εδώ είναι ο Σέπτιμους, είναι political animal λέει. Παρ' όλα αυτά εγώ θα τον χρησιμοποιήσω για στρατιωτικό. Και θα του δώσω μονάδες. Θα φτιάξω ακόμα ένα στρατό εδώ, θα παραμείνει σε αυτή την περιοχή και θα στείλω και έναν ακόμη σε αυτό το μέτωπο. Και θα κρατήσω μια μονάδα που δεν θα την σηκώσω ακόμη. Θα δω αν θα χρειαστεί κάπου. Λοιπόν, αυτά. Νομίζω ότι κάπου εδώ θα κλείσει το σημερινό επεισόδιο. Δεν κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Ρυθμίσαμε περισσότερο το public order με την αύξηση του immigrants, ανεβαίνει κατά 1% σε κάθε γύρο, αρκετά μικρό ποσοστό. Θα αργήσει πάρα πολύ μέχρι να ξανακάνουμε, μέχρι να ξανανεβάσουμε τους φόρους. Υποθέτω. Σημασία έχει ότι έχουμε ρυθμίσει για τα καλά το public order σε ολόκληρη την αυτοκρατορία, δεν έχουμε θέματα πλέον. Δεν έχουμε καθόλου θέματα πλέον. Εκτός από την Δαλματία που είναι λογικό να έχει θέματα, γιατί δεν έχουμε κτίρια για public order, έχουμε φτιάξει κτίρια κυρίως στρατιωτικής φύσης, οπότε είναι λογικό και επόμενο. Και θα μείνει έτσι η Δαλματία για πάρα πολλούς γύρους. Εκτός αν ρυθμίσουμε ανεβάζοντας τις πόλεις, αλλά θα το δούμε και αυτό, γιατί θα έρθει και η κλιματική αλλαγή. Έχουμε 1824 τρόφιμα. Τώρα το είδα και εγώ αυτό. Αρκετά μεγάλη άνοδος, πιστεύω ότι δεν θα έχουμε θέματα όταν θα έρθει η δεύτερη κλιματική, όταν θα έρθει το δεύτερο κύμα της κλιματικής αλλαγής. Αυτά παιδιά, θα το κλείσουμε κάπου εδώ το σημερινό επεισόδιο. Ξέρω ότι αργώ να ανεβάζω επεισόδια πλέον, καλοκαιράκι, το δωμάτιο είναι μικρό, υπάρχει ήδη, δεν κλιματίζεται, οπότε υπάρχει πάρα πολύ ζέστη και από τον υπολογιστή και από την... και από τον μικρό χώρο, οπότε την κατανόησή σας. Αυτά, λοιπόν, να είστε καλά και να περνάτε όλοι σας καλά και να προσέχετε. Στο Ιβανίδιν, λοιπόν, θα τα πούμε. Γεια σας.